Η Γαλλία ματέωσε την ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη, η οποία θα έμπλεκε απευθείας την Ελλάδα σε πόλεμο με τη Ρωσία και μάλιστα με σύμμαχο την Τουρκία. Πριν από λίγο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παραδέχθηκε το αυτονόητο ότι είναι αδύνατη σε αυτό το στάδιο μια ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη, η οποία έτσι αλλιώς εορτάζει την απελευθέρωσή της από τους νεοναζί. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να παραδοθούν σε όλη την Ουκρανία, ώστε να υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Για να βρεθεί μια λύση για τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση σε αυτή την πόλη, οι Ουκρανοί εθνικιστές μαχητές πρέπει να σταματήσουν την αντίσταση και να καταθέσουν τα όπλα, ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Σημειώνεται ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν έλθει σε πολιτική συμφωνία για την επιχείρηση αποστολής αεροναυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Yeah.